χρειάστηκαν σχεδόν 4 δεκαετίες για να συγκεντρωθεί το φωτογραφικό υλικό των εκτελεστέντων και το ταλέντο του Αριστόδημου Παπαδάκη για να αποτυπωθεί με αυτό το μοναδικό τρόπο μια από τις πιο ξεχωριστές σελίδες ιστορίας του Μεγάλου Κάστρου. Τα αποκαλυπτήρια έγιναν σε κλίμα συγκίνησης στον πρώτο όροφο της Βικελέας Βιβλιοθήκης, όπου θα εκτίθεται στο εξής το έργο. Ο ζωγράφος μίλησε για την ιστορία του έργου, το οποίο ξεκίνησε ως ιδέα από μια συζήτηση που είχε με τον Μανώλη Καρέλη το 1985. Πηγαίνοντας στο δήμαρχο Μανώλη Καρέλη, κρατάω την αφίσα αυτή για τις εκδηλώσεις της πολιτιστικής του Δήμου το 1985. Μου λέει, ωραία είναι να την κάνουμε, μου λέει, αλλά ξέρεις τι ήθελα. Στον κοιμισμένο Θεό αυτό το γιούχτα, θέλω από κάτω να μου βάλεις 62 μάρτυρες. Λέω, δήμαρχε, να το κουβεντιάσουμε, να δούμε, να το κάνουμε, του λέω. Δύσκολο, του λέω, αλλά να το κάνουμε. Και από εκεί ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια, γιατί όντως ήταν μια περιπέτεια πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή είχαμε πάρα πολλές δυσκολίες με τη φωτογραφία. Όλες σχεδόν οι φωτογραφίες των εκτελεστέντων παραδόθηκαν στον ίδιο τον καλλιτέχνη από την κυρία Νογιαννάκη, κόρη ενός εκ των εκτελεστέντων. Αντιμετώπισαν με υπερηφάνεια το ναζιστικό εκτελεστικό απόσπασμα. Η θυσία, το θάρρος τους. Γιγάντωσαν το αντιστασιακό κύμα στην Κρήτη. Οι 62 εθνομάρτυρες εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς στη θέση Ξεροπόταμο στο Γάζι, με τη θυσία τους να παραμένει ζωντανή, φωτεινό παράδειγμα της σύγχρονης εποχής.